Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Προχωρήσει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Άρη μετά από 3,5 χρόνια. Και ψάχνοντας έτσι λίγο τα αρχεία μας, είδαμε ότι ήσουν παίκτες του Άρη σε εκείνο το παιχνίδι. Αν θυμάμαι κανά, ήταν με την Ντόνετσκ, έτσι δεν είναι? Ήταν Φεβρουάριος. Ναι, νομίζω ήταν δεύτερο. Τελευταίο παιχνίδι του δεύτερου, τη δεύτερη φάση. Ναι. Είχαμε αποκλειστεί, ήταν παιχνίδια διάφορα. Θυμάμαι καλά. Ναι. Θυμάμαι καλά τότε ήταν η Κιμ και η οποία είχε φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου. Είχε καταχτήσει και το τρόπαιο που την είχαμε στον όμιλο. Ναι, δεν κάνω λάθος, ναι. Νομίζω ότι θα συμφωνείς μαζί μου ότι είναι πολύ σημαντικό που Άρης, ένα τεράστιο brand name μπασκετικό, επιστρέφει στην Ευρώπη. Σίγουρα το έχει ανάγκη και η ομάδα να επιστρέψει στην ευρωπαϊκή σαλόνια, αλλά το έχει ανάγκη και η χώρα να βρίσκεται το Άρη στην δεύτερη και καλύτερη οργάνωση της Ευρώπης. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα διακρίνεις αρκετές διαφορές από την ομάδα στην οποία αγωνιζόσουν με τη φετινή. Ήδη έχουμε δει πολλά να συμβαίνουν στον Άρη, όχι μόνο σε αγωνιστικό. Δεν έχει ούτε μία σχέση. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την κανένα. Τόσο διοικητικά, οργανωτικά, αγωνιστικά, νομίζω ότι είναι δύο τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Το τότε με το τώρα. Ναι. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι της διοίκησης και της οργάνωσης και του μάρκετινγκ, νομίζω ότι αγγίζει τα επίπεδα Ευρωλίγκας πλέον. Σαν ήταν, νομίζω, δώρο Θεού η παρουσία του Νίκου Λάσκαρη στη Θεσσαλονίκη, στον Άρη. Τουλάχιστον έτσι το εκλαμβάνω, δεν ξέρω τι λες εσύ. Θεωρώ ότι ήταν ότι καλύτερα που μπορούσε να συμβεί αυτή τη στιγμή στην ομάδα για να μπορέσει να βγει από την αφάνεια που βρισκόταν τα τελευταία χρόνια και να αναγκάσει εντός αγωγικών τον κόσμο να ξαναγυρίσει στο γήπεδο. Πώς τη βλέπεις έτσι την ομάδα, την έχεις παρακολουθήσει καθόλου παρεμπιπτόντως σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια? Ναι, έχω δει το παιχνίδι και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει φτιάξει μια πάρα πολύ καλή και δυνατή ομάδα. Εντάξει, ο Κότσο Πρίφτης, επειδή το χαρακτηριστικό του είναι κυρίως η άμυνα, θεωρώ ότι ο Άρης θα βασιστεί εκεί φέτος, αλλά πλέον έχει και επιθετικό ταλέντο στην χτυπάει τα παιχνίδια και μπροστά. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τον Άρη, ειδικά μέσα στην έδρα του, μπορεί να τον νικήσει μόνο ομάδα επίπεδο Ευρωλίγκας, όπως έκανε ο Παναθηναϊκός, παίζοντας μάλιστα πολύ καλά. Νομίζω ότι έχει αλλάξει επίπεδο πλέον ο Άρης. Διακρίνεις κάποιες αδυναμίες ενδεχομένως, κάτι που θα χρειαζόταν ακόμη παραπάνω και δεν το έχει αυτή τη στιγμή το ρόστερ? Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, δεν έχει αποκτήσει χημεία η ομάδα, πάρα πολλοί καινούργιοι παίχτες, πάρα πολλοί καινούργιοι Αμερικάνοι προσπαθούν να αφομοιώσουν τη φιλοσοφία του προπονητή, να καταλάβουν την ελληνική πραγματικότητα και φυσικά να αφομοιώσουν τις απαιτήσεις που έχει και ο κόσμος της ομάδας, αλλά και τον αφορά συγκεκριμένη φανέλα που είναι πολύ δύσκολο να το κατανοήσεις όταν δεν είσαι Έλληνας, όταν δεν ξέρεις τι σημαίνει Άρης, όταν δεν ξέρεις τι έχει κάνει αυτή η ομάδα. Που δεν ξεκίνησε καλά βέβαια, στο EuroCup έκανε μια ήττα στην Τουρκία, επειδή έχεις περάσει και από την Τουρκία, έχασε από την Τραμζοσπόρα, είναι υποχρεωμένος κατά κάποιο τρόπο σήμερα να κερδίσει κιόλας την Μπουντούτσνοστ. Εντάξει, η Τραμζον θεωρώ ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα, έχει πολύ δυνατή έδρα. Η εμφάνιση του Άρη ήταν αρκετά καλή, έχασε τις λεπτομέρειες. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη ήττα μπορεί να την καλύψει άνετα στο δεύτερο γύρο. Έχει και την Μπάμβιτ, άλλη μια τουρκική ομάδα στον όμιλο ο Άρης. Ναι, γενικά οι τουρκικές ομάδες και στην Ευρωλίγκα και στο EuroCup έχουν παράδοση, είναι αρκετά δυνατές. Ρίχνουν πολλά λεφτά, αλλά νομίζω ότι ο Άρης έχει, έχει το υλικό και την ποιότητα να μπορέσει να τις κερδίσει αυτές τις δύο ομάδες και έχει να τερματίσει και δύο θέσεις στο όμιλο. Μίλησες περισσότερο για την έδρα, βέβαια, γιατί όλοι ξέρουμε ότι είναι γεμάτο Αλεξάνδριο, τι μπορεί να προκαλέσει στον αντίπαλο. Διακρίνεις δηλαδή κάποια δυναμία ενδεχομένως στα εκτός έδρας παιχνίδια, ή είναι νωρίς ακόμη να το πούμε αυτό? Ας πούμε, εμείς γιατί δεν έχω παρακολουθήσει τον Άρη σε εκτός έδρας παιχνίδια, εδώ πώς αντιδράει. Αλλά νομίζω ότι γενικά για την ομάδα είναι ακόμα, πιστεύω ότι η ομάδα θα ρολάει μετά τα Χριστούγεννα. Πρέπει να μπουν αυτοματισμοί στην άμυνα και στην επίθεση. Νομίζω ότι μετά τα Χριστούγεννα η διαφορά της ποιότητας θα φαίνεται δηλαδή εύκολα.
Ένα ζήτημα που το ξέρεις καλά και εσύ είναι ότι το ζήτημα και των λύσεων και της κούρασης, γιατί ο Άρης είναι υποχρεωμένος μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι τις γιορτές να παίζει συνέχεια. Μέσω εβδόμαδα, Σαββατοκύριακο για το πρωτάθλημα, δεν αλλάζει αυτό. Αυτό ναι, είναι θέμα σωστή διαχείριση του προπονητή. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει πολύ γεμάτο ρόστερ. Είναι γεμάτο σε όλες τις θέσεις, οπότε νομίζω ότι ο κότς Πρίφτης είναι πολύ έμπειρος στο να κάνει σωστή διαχείριση και να μπορέσει σε κάποια παιχνίδια θεωρητικά πιο εύκολα, κυρίως του προγράμματος, να ξεκουράσει βασικά στελέχη ώστε να τους έχει φρέσκους στα δύσκολα παιχνίδια και κυρίως στα ευρωπαϊκά. Βλέπεις στην Ελλάδα ότι υπάρχει δυνατότητα από τον Άρη να χτυπήσει το δίπολο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ή είναι ακόμη νωρίς να πούμε κάτι τέτοιο? Όχι, ότι ακόμα είναι νωρίς. Αυτή τη στιγμή ο Άρης πρέπει να κοιτάει, να κοιτάξει να κάνει τον καλύτερη ευρωπαϊκή πορεία, να μπορέσει να εδραιωθεί στην τρίτη θέση του ελληνικού πρωταθλήματος και φυσικά να μπορέσει να ξεχρεώσει τις αμαρτίες του παρελθόντος, ώστε να δώσει το δικαίωμα στην Ευρωλίγκα να τον καλέσει σε 2-3 χρόνια να παίξει την καλύτερη οργάνωση της Ευρώπης. Θέλεις να μην βιάζει το κόσμος, να πάει βήμα-βήμα δηλαδή? Εντάξει, ο κόσμος του Άρη έχει μάθει στις επιτυχίες, έχει πολύ υψηλές επαιτήσεις, αλλά εντάξει, βλέπουμε ότι η ομάδα βαδίζει σε σωστό δρόμο, έχει πολύ σωστό προγραμματισμό και θεωρώ ότι αν όχι του χρόνου, σε 2 χρόνια ο Άρης θα βρει σαν Ευρωλίγκα. Υπάρχει και ένα Άρης ΠΑΟΚ το Σάββατο, τοπικό ντέρμπι. Φαίνεται ότι ο Άρης έχει ένα προβάδισμα αυτή τη στιγμή, ισχυρό μάλιστα έναντι του ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον έτσι όπως έχουν ξεκινήσει οι δύο ομάδες τη σεζόν. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι. Ναι, δεν έχει αρχίσει τόσο καλά στα προηγούμενα χρόνια. Θεωρώ ότι δεν έχει γίνει σωστό σχεδιασμό τη ομάδα. Έχει κάνει κακό ξεκίνημα. Έχει και δύσκολο πρόγραμμα. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι καθαρά στο θέμα του Άρη. Ναι. Αν μπει σωστά, εάν μπει όπως πρέπει και αν χρησιμοποιήσει υπέρ του την έδρα, γιατί πολλές φορές η έδρα κάνει κακό στην ομάδα. Ναι. Το έχω ζήσει και θα παίξει αυτό κατά το παρελθόν. Νομίζω ότι θα κερδίσει και μάλιστα εύκολα. Εσύ, για όσους ενδεχόμενες το γνωρίζουν, αγωνίζεσαι στην Καβάλα φέτος. Πώς είναι και τα πράγματα, ποιος είναι ο στόχος που έχει τη θέση για φέτος? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είναι τα πράγματα. Ο στόχος φυσικά είναι η παραμονή. Εμείς ασφαλώς μετά τον γρηγορότερο γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια εδώ πέρα. Και νομίζω ότι τα πράγματα πάνε καλά, είμαι αισιόδοξος. Θεωρώ για μικρομεσαία ομάδα έχουμε αρκετά καλό υλικό, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την παραμονή μας. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ναι, χαρά. Ευχαριστώ και χαρά.